Πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας? Τα ανθρώπινα συναισθήματα υπήρξαν πάντοτε πηγές έμπνευσης στη μουσική και τις τέχνες. Η Μόνα Λίζα του Νταβίντσι είναι διάσημη εδώ και αιώνες για την ενηγματική της έκφραση. Άλλωστε, τα συναισθήματα αποτελούν μια πολύ σημαντική πτυχή της καθημερινής μας επικοινωνίας. Στο μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Συναισθήματα στη μουσική, την τέχνη και την καθημερινή ζωή» που βρίσκεται στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Μουσική», θα μελετήσουμε τα ανθρώπινα συναισθήματα όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τη μουσική, τους ζωγραφικούς πίνακες και την ανθρώπινη φωνή. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από διαφορετικές δραστηριότητες. Στην πρώτη καρτέλα παρουσιάζεται μία σελίδα από το βιβλίο του Δαρβίνου για τα συναισθήματα. Η καρτέλα μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την διερεύνηση ερωτημάτων όπως «Τι είναι το συναίσθημα?», «Ποια είναι τα βασικά και ποια τα δευτερεύοντα συναισθήματα?», «Πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας?», «Ποιος ο ρόλος της εξέλιξης στα ανθρώπινα συναισθήματα?», «Ποια η σημασία των συναισθημάτων για τον άνθρωπο?». Στη δραστηριότητα με τίτλο «Βάλε το soundtrack που ταιριάζει», οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να παρακολουθήσουν αποσπάσματα από ταινίες χωρίς ήχο. Το κάθε βίντεο απεικονίζει μια διαφορετική συναισθηματική κατάσταση από τα λεγόμενα βασικά συναισθήματα της χαράς, της λύπης, του φόβου ή του θυμού. Ποιο συνέστημα νιώθουν οι ήρωες? Κατόπιν, τα παιδιά ακούν τρεις διαφορετικές μουσικές επιλογές και διαλέγουν τη μουσική που θεωρούν ότι ταιριάζει περισσότερο για να περιγράψει το συναίσθημα των ηρώων. Στόχος της δραστηριότητας είναι να γίνει αντιληπτός ο τρόπος που αποκωδικοποιούμε συναισθηματικές καταστάσεις και πώς μπορούμε να τις συνδέσουμε με μουσική. Πρόκειται ακριβώς για τον τρόπο που δουλεύει ένας μουσικός, ο οποίος δημιουργεί ένα soundtrack για μία ταινία. Μία πολύ σημαντική πηγή συναισθημάτων είναι ο τρόπος που μιλάμε και η ανθρώπινη φωνή. Στην αντίστοιχη δραστηριότητα, τα παιδιά αναγνωρίζουν τα βασικά συναισθήματα που μεταδίδει η ανθρώπινη φωνή μέσω της ομιλίας. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να αντιστοιχίσουν τις διαφορετικές εκφορές της ουδέτερης συναισθηματικά φράσης «Kids are talking by the door» με τα συναισθήματα που εκφράζει κάθε φορά. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί η μουσική και η ανθρώπινη φωνή να επικοινωνήσει διαφορετικά συναισθήματα? Στην καρτέλα 5, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξερευνούν τα ακουστικά και μουσικά στοιχεία που συμβάλλουν στη μετάδοση βασικών συναισθηματικών καταστάσεων. Η δραστηριότητα είναι πιο εξειδικευμένη και αφορά περισσότερο το μάθημα της μουσικής. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι συμβολή της κλίμακας, της ρυθμικής αγωγής και της αρμονίας. Η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για τη δημιουργία ενός soundtrack πάνω σε κάποια εικόνα, πίνακα ή βίντεο. Στη δραστηριότητα της καρτέλας 7, τα παιδιά εισάγονται στα λεγόμενα δευτερεύοντα συναισθήματα που αποτελούν μίξη των βασικών. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες εντοπίζουν τα πιο πολύπλοκα συναισθήματα στους ζωγραφικούς πίνακες. Η δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί στην παρατήρηση των εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιούν οι ζωγράφοι ή ακόμα στο σχολιασμό περισσότερων πινάκων από διάφορες συλλογές ή και εποχές. Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης και αναγνώρισης συναισθημάτων που μεταδίδονται μέσω των εκφράσεων του προσώπου, των εικόνων, της φωνής και της μουσικής. Ως επέκταση, τα παιδιά μπορούν να πειραματιστούν, αυτοσχεδιάζοντας με μουσικά όργανα ή με τη φωνή τους, έχοντας ως στόχο κάθε φορά να μεταφέρουν ένα συγκεκριμένο βασικό συναίσθημα. Στο μάθημα της μουσικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μικρές μουσικές συνθέσεις, οι οποίες να επικοινωνούν ένα συναίσθημα της επιλογής τους. Ανάλογα, το αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλα μαθήματα, όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, τα θρησκευτικά, τα εικαστικά ή ακόμα στο πλαίσιο προγραμμάτων αγωγής υγείας. Μια πιο απλή εκδοχή του μαθησιακού αντικειμένου «Συναισθήματα στη μουσική, την τέχνη και την καθημερινή ζωή», εκδοχή που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αποτελεί το μαθησιακό αντικείμενο «Αναγνωρίζω τα συναισθήματα», που βρίσκεται επίσης στη συλλογή της αισθητικής αγωγής και ειδικότερα στην υποσυλλογή «Μουσική».